Αίρεται η απαγόρευση αλίας σε ποτάμια και υδάτινου σχηματισμού στον Εύρο, όπως έχει οριστεί για το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω της αναπαραγωγικής περίοδου των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών. Με την απόφαση αυτή από την 3η 16 Μαΐου 2023, επιτρέπεται πλέον το ψάρεμα στις εξής περιοχές: στον ποτάμο Εύρο και το Δέλτα του, στο χήμαρο Ειρήνης, Λουτρού, Αρδανίου και Προβατώνα, καθώς και στα ρέματα Μαυρόρεμα, Διαβολόρεμα και στον υδροτεμευτήρα Αλεξανδρούπολης. Ενώ επίσης άρεται η απαγόρευση στους παραποτάμους του Εύρου, καθώς και σε κανάλια και σε λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε μετατοπίσει προς τα πίσω, σαν Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κεντρικής Αλεξανδρούπολης, αλλά και Οριστιάδος, από τα τμήματα αλίας, τον χρόνο απαγόρευσης κατά 15 περίπου ημέρες. Η απαγόρευση ξεκινούσε 15 Απριλίου έως στις 30 Μαΐου. Κάναμε άρση απαγόρευσης στις 16 του μηνός, δηλαδή περίπου 15-14 μέρες πιο μπροστά. Ο λόγος είναι ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αλλάξει τις κλιματολογικές συνθήκες της ατμόσφαιρας, έχει αλλάξει και των νερών. Οι θερμοκρασίες είναι πιο πολύ σηκωμένες και ο χρόνος, ο οτοκίας των ψαριών και εναπόθεση των αυγών έχει μετατοπιστεί προς τα πίσω και στη θάλασσα και στα ποτάμια. Και γι' αυτόν τον λόγο, όπως κάνουμε εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε μεταφέρει τον χρόνο αυτόν που ήταν μέχρι τις 30 Μαΐου, γύρω στις 15-16 Μαΐου κάθε χρόνο. Η μοναδική απαγόρευση που δεν άρθηκε ήταν για αλεία στο φράγμα Κομάρων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί μετά από σχετική απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης ιδρύεται το καταφύγιο Άγριας Ζωής με την επωνυμία Φράγμα Κομάρων.